Την ερχόμενη Τετάρτη ανοίγει και επίσημα η αυλαία της τηλεκπαίδευσης για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στο κλείσιμό τους. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος του Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Κύριε Μακράκη, προφανώς αυτή η απόφαση δεν υπήρξε για εσάς ένας κεραυνός ενεθρία. Ήταν κάτι το οποίο συζητούνταν εντόνως ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα και ταυτοχρόνως δεν μπορεί να υπάρξει ένας ισχυρός αντίλογος όταν μιλάμε για θέματα δημόσιας υγείας. Γιατί ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο πάρθηκε και εφαρμόστηκε σας κάνει να λέτε πως ήταν σε ένα βαθμό αντιπαιδαγωγικός και βεβαιασμένος? Διότι, αν θέλετε, το προηγούμενο σχολικό έτος ήταν κάτι πρωτόγνωρο, οπότε ευνηδιαστικά τότε έκλεισαν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Φέτος όμως όλοι γνωρίζαμε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια συνθήκη. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισαν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κρατήθηκαν ανοιχτά εκείνα της πρωτοβάθμιας και όλο αυτό που είπατε κι εσείς συζητιόταν αυτή τη εβδομάδα που μας πέρασε, ότι είναι πολύ πιθανό ότι έχει εκτιμηθεί ότι ίσως κλείσουν και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, θα έπρεπε να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί θα προετοίμαζαν ψυχικά και πρακτικά τους μαθητές για το κλείσιμο, την αναστολή δηλαδή της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, και γι' αυτό λέμε ότι είχε ένα αρνητικό παιδαγωγικό αποτύπωμα αυτό, διότι καταλαβαίνετε ότι και ψυχικά θα πρέπει να προετοιμαστούν οι μαθητές μας για πάλι μια διαδικασία την οποία μάλιστα πολλά από αυτά τα παιδιά δεν την έχουν ζήσει, όπως τα προνείπε σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά της πρώτης δημοτικού. Κατά δεύτερον, και σε πρακτικό επίπεδο, διότι πάρα πολλά σχολικά εγχειρίδια, πάρα πολλά προσωπικά αντικείμενα και πράγματα οποία χρειάζονται οι μαθητές για να δουλέψουν από το σπίτι, αυτά αφήνονται καθημερινώς στο σχολείο. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο έκλεισαν ευνηδιαστικά οι σχολικές μονάδες δεν έδωσαν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν τα παιδιά σε όλες αυτές τις πτυχές τις οποίες σας προείπα. Τώρα, στις 2 και 10 το μεσημέρι της Τετάρτης θα ανοίξει η αυλαία για εσάς. Προκρίθηκε αυτό το ωράριο για μια σειρά από λόγους, αλλά το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα μπορούσε να δουλέψει στην πράξη σωστά όταν μιλάμε για προνήπια, για νήπια ή για παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Η λόγη είναι καθαρά πολιτική. Εδώ υπάρχει μια από τη στιγμή που λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση για εργασία των παιδιών 4, 5, 6 ετών μέχρι και 12, δηλαδή μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά εκείνες τις ώρες όπου το βιολογικό ρολόι των παιδιών από τις 2 μέχρι τις 5 σημαίνει ξεκούραση, σημαίνει φαγητό, ειδικότερα σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες, είναι μια πολιτική απόφαση η οποία ομολογεί για εμάς ότι δεν έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες εκείνες που θα υποστήριζαν μια εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και αναφέρεστε, φαντάζομαι, αυτό στο σύστημα, το οποίο έχουμε δει τα αγκάθια του και μέσα από την εφαρμογή του στο γυμνάσιο και στα λύκεια. Ακριβώς. Φαντάζεστε, αν μπαίναν λοιπόν και τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή, όταν δεν έχουμε ένα απαρχαιωμένο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και αναφέρομαι στο δημόσιο φορέα, και από την άλλη έχουμε μια πολιτική επιλογή όπου έχει επιλεχθεί μόνος ένας πάροχος, ένας ιδιώτης πάροχος, που δεν μπορεί να αντέξει προφανώς το φόρτο πάρα πολλών μαθητών και εκπαιδευτικών. Θα μπορούσε δηλαδή και να εξυγχρονίσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί προφανώς το Υπουργείο Παιδείας και συνολικά η κυβέρνηση γνώριζε ότι θα πάμε, πιθανό να πάμε, ενδεχομένως να πάμε σε μια αναστολή σχολικών μονάδων, άρα και σε εξαποστάσεως εκπαίδευση. Αφενός λοιπόν αναβάθμιση του πανελλήνιου σχολικού δικτύου και δεύτερον να υπάρχει δυνατότητα για 2-3 παρόχους προκειμένου και τα παιδιά αυτής της ευαίσθητης ηλικίας, της προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας, αλλά και τα παιδιά του δημοτικού να κάνουν εντός ή εκτός αγωγικών εκπαιδευτική διαδικασία τις πρωινές ώρες όπου είναι και το παιδαγωγικά ορθό. Και εκεί τώρα βεβαίως, κύριε Μακράκη, προκύπτει το ερώτημα πόσα μέσα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα νοικοκυριό προκειμένου ενδεχομένως να μπορέσει να παρέχει τη δυνατότητα τηλεκπαίδευση σε 1, 2, 3 ή και περισσότερα παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι εγώ έχω μοιράσει ένα αριθμό ικανό να ανακουφίσει το πρόβλημα, όμως στην πράξη σημαίνει τι? Δηλαδή μιλάω για τα tablets και τα laptops τα οποία έχουν ήδη μοιραστεί, πρόκειται να μοιραστούν προσεχώς μέσα από τα δημοτικά σχολεία.
Να πούμε ότι καταρχάς στα λάπτοπ που έχουν μοιραστεί δεν έχουμε δει στην πράξη τίποτα. Υποτυπωδώς σε κάποιες σχολικές μονάδες, σε ορισμένες σχολικές μονάδες, με αριθμό μαθητών 300-400 μαθητές είχαν μοιραστεί 10 και 15 φορητοί υπολογιστές. Και δεν είναι, και είναι υποκριτικό, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη εξ αποστάσεως από την προηγούμενη, από την εβδομάδα που μας πέρασε για τα παιδιά της δευτεροβάθμιας και ξεκινάει την Τετάρτη πρωτοβάθμιας, να υπάρχουν τώρα εξαγγελίες ότι θα μοιράσουμε. Και μάλιστα αυτό, υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτή η διαδικασία τώρα που θα ακολουθηθεί για το διανομή φορητών υπολογιστών θα φτάσει το Γενάρη και το Φλεβάρι. Δηλαδή δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Έχετε εικόνα από τις σχολικές μονάδες του Ηρακλείου? Επικοινωνούν μαζί σας διευθυντές ή συνάδελφοί σας εκπαιδευτικοί? Υπάρχουν για το πώς θα γίνει στην πράξη την τηλεκπαίδευση? Υπάρχουν πολλά ζητήματα και αυτό που δυστυχώς πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι δεδομένο με αυτές τις συνθήκες, από τη στιγμή που δεν έχει διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση όλων και υπάρχει και μια εύλογη απορία εδώ, είτε αφορά τους εκπαιδευτικούς είτε αφορά και τους γονείς, μια εύλογη απορία πώς είναι δυνατόν να κάνουμε υποχρεωτική σύγχρονη εκπαίδευση όταν δεν έχει διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση. Έχουμε λοιπόν στο ερώτημά σας πάρα πολλά μηνύματα και από γονείς αλλά και από διευθυντές που στην πρώτη καταγραφή που κάνουν εναγωνιωδώς το Σαββατοκύριακο για να δουν και τις δυνατότητες που έχουν οι γονείς, λαμβάνουμε μηνύματα ότι πάρα πολλοί γονείς δηλώνουν αδυναμία να παρέχουν στα παιδιά τους είτε διαδίκτυο είτε υπολογιστές. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν καθόλου ή υπάρχουν οικογένειες που, όπως είπατε, είτε με την τηλεργασία είτε με το ότι έχουν δύο ή τρία παιδιά, αναλόγως δηλαδή το οικογενειακό πλαίσιο, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σε όλα τα παιδιά αυτή την εφαρμογή, την υλοποίηση όπως έχει έλθει από το Υπουργείο Παιδείας για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά ζητήματα. Και αφενός μην ξεχνάμε και τα ειδικά σχολεία, που τα ειδικά σχολεία παραμένουν ανοιχτά, αλλά και εκεί περιμένουμε μέτρα ενίσχυσης. Παραδείγματος χάρη, από τη στιγμή που λέμε ότι κλείνουν και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας δημοτικά και νηπιαγωγεία για λόγους δημόσιας υγείας, θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ημέρημνα για μαζικά τεστ, από τη στιγμή που είναι πλέον λίγες οι σχολικές μονάδες που παραμένουν ανοιχτές, για να βλέπουμε και εκεί, και ειδικότερα σε αυτόν τον τομέα της εκπαίδευσης, όπου μην ξεχνάμε ότι έχουμε παιδιά που έχουν υποκείμενα νοσήματα, βαριές περιπτώσεις, που εκεί και αν πρέπει να γίνονται εκεί και αν πρέπει να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να βλέπουμε την εικόνα. Κύριε Μακράκη, αυτή τη φορά, στο δεύτερο lockdown, δεν θα γίνεται επανάληψη της ύλης που έχει ήδη διδαχθεί διαζώσεις. Αυτή τη φορά η πρόθεση του Υπουργείου και η πολιτική του που ήδη έχει ανακοινωθεί κάνει λόγο σε μια ύλη που προχωράει κανονικά. Είναι εφικτό αυτό? Γι' αυτό πριν λίγο τοποθετήθηκα και είπα ότι δυστυχώς βλέπουμε μια όξυνση. Αν προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση που θα προχωρήσουμε από την Τετάρτη, όξυνση των εκπαιδευτικών, άρα και των κοινωνικών ενισοτήτων. Διότι είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε στην ύλη. Είναι πολύ δύσκολο από παιδαγωγική άποψη και αντίληψη εκπαιδευτική να γνωρίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν θα ανταποκριθούν όλα τα παιδιά, όλοι οι μαθητές μας, σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, θεμελιώδη θα έλεγα, όσον αφορά αυτό το γεγονός. Κατά συνέπεια, αυτό που εμείς προτείνουμε αυτή τη στιγμή, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα ισότιμης πρόσβασης, να υπάρχει μια ευελιξία και προσαρμοστικότητα από την πλευρά του κάθε συλλόγου δασκόντων, κάθε σχολικής μονάδας, ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο της κάθε περιοχής, της εκάστοτε κοινότητας, της σχολικής κοινότητας, να υπάρξει και ανάλογη προσαρμογή όσον αφορά το πρόγραμμα το οποίο θα δημορφωθεί, το πλαίσιο λειτουργίας κάτω το οποίο θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ξέρετε κάτι όμως, κύριε Μακράκη, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός και στους κόλπους των γονέων και νομίζω δικαίως. Πλέον ο χαμένος χρόνος της μάθησης συσσωρεύεται επικίνδυνα και δεν ξέρω αν είναι τώρα η χρονική στιγμή η κατάλληλη, προκειμένου να ανοίξει μια συζήτηση για άμεση μείωση ή και ανακατανομή της ύλης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι πραγματικά θα χαθεί πάλι, όπως είπατε και εσείς, χρόνος. Ήδη χάθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος, άρα τα παιδιά ήρθαν με διαφορετικό ρυθμό και με διαφορετική δυναμική, αν θέλετε, από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Και αυτό είναι και ο μεγάλος προβληματισμός και στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας. Άρα το ερώτημα που τίθεται από τη δική μας μεριά είναι πώς προχωράμε στην ύλη από τη στιγμή που εντοπίζουμε σε πολλές σχολικές μονάδες παιδιά
που να μην έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει από την πλευρά της πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας μια άμεση παρέμβαση και στην υποδομή, αλλά και στο πλαίσιο ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν την ευχέρεια να έρθουν και με τους μαθητές και με διαφορετικό τρόπο, αν θέλετε, μέσω της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, σε επικοινωνία με αυτούς τους μαθητές. Διότι δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε οικογένεια έχει και διαφορετικές δυνατότητες. Και η ύλη, η διδακτέα ύλη, όντως θα δούμε πόσες ημέρες θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, διότι πολλοί φοβούνται ότι δεν θα είναι μόνο μέχρι 30 Νοεμβρίου. Αν πάρει περισσότερο χρόνο εκπαιδευτικό, να το πούμε έτσι, δυστυχώς όντως χάνεται πολύτιμος χρόνος και πρέπει να υπάρξει μια αναπροσαρμογή της διδακτέας ύλης. Κύριε Μακράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλή αρχή, μακάρι να δούμε αυτά τα προβλήματα να επιλύονται άμεσα. Καλή δύναμη σε όλους και στις οικογένειες. Να είστε καλά.